Λύσεις στο θέμα των αξιογράφων ψάχνουν Υπουργείο Οικονομικών, επηρεαζόμενοι καταθέτες, τράπεζες και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Οικονομικό Διευθυντή του Υπουργείου, Ανδρέα Τρόκο. Και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα εμείς να αποδεχτούμε να υποστούν κούρεμα τα δικά μας τα αξιόγραφα από αποδεδειγμένα λάθη των τραπεζών και παραπλάνηση και εξαπάτηση του κόσμου ο οποίος είχε κάνει τις καταθέσεις του σε αξιόγραφα. Εγώ τόνισα το εξής. Αν σας επιβάλλουν όρους που εμπλέκονται τα αξιόγραφα, πρέπει να το απορρίψετε όπως απορρίψαμε και με τον εταιρικό φόρο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Λαϊκής, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ομάδας των επηρεαζομένων καταθετών, έβαλε στο τραπέζι μια προκαταρκτική πρόταση σε περίπτωση που η Τρόικα επιμένει στο κούρεμα των αξιογράφων. Μπορεί κάποια στιγμή να ξανατεθούν κάτω σε έναν επιτόκιο ψηλότερο, μπορεί να γίνει 6% για παράδειγμα, για να μπορέσει ο κόσμος σε 5, 6, 7 χρόνια να καλύψει, αν θεωρήσουμε υποθετικά ότι έχει υποστεί το κούρεμα. Όχι επίσημη, όχι επίσημη. Θα μελετηθούν. Θα μελετηθούν, κυρίως στην Γαλλία. Και η Τράπεζα Κύπρου, για να είμαι ειλικρινής, και εκείνοι υπέβαλαν κάτι παρόμοιο. Και μάλιστα η Τράπεζα Κύπρου, ο κύριος Κυπρής, έκανε αναφορά να συζητεί το θέμα των χρεογράφων πρώτα, που εμείς υπερτονίζουμε και τονίζουμε. Δύο εισηγήσεις προτείνουν οι επηρεαζόμενοι καταθέτες. Η πρώτη είναι η μετατροπή των αξιογράφων σε χρεόγραφα, με ημερομηνία λήξης και χαμηλότερο επιτόκιο της τάξης του 4-5%. Δεν είναι εύκολο. Από ό,τι με έχουν διαβεβαιώσει οι γενικοί διευθυντές των τραπεζών. Η δυσκολία είναι διότι πιθανότατα τα αξιόγραφα να δρομολογείται πορεία, να παρουσιαστούν στην Τρόικα σαν ένα κεφάλαιο της λαϊκής παραδείγμα, της Τράπεζας Κύπρου. Για να μειωθεί το ποσό. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία. Η δεύτερη εισήγηση είναι να ανταλλαγούν τα αξιόγραφα με κρατικά ομόλογα. Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να ακούσει τις δικές μας προτάσεις και του ΠΑΣΕΧΑ. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΧΑ επανέλαβε την πρότασή του για διαχωρισμό των θεσμικών επενδυτών από τους μικροκαταθέτες και να υπάρξουν διευθετήσεις μόνο για τους καταθέτες που αποδεδειγμένα εξαπατήθηκαν. Αύριο στις 7 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στη χειροκητία συγκέντρωση των επηρεαζομένων καταθετών. Ακολούθως θα αποστείλουν γραπτό στις θέσεις τους στον Υπουργό Οικονομικών.